Σε αυτό το βίντεο θα σας ανακοινώσω σημαντικά γεγονότα για το Clash Royale και την εξέλιξη του καναλιού. Γεια yeah. yeah. σε όλους παιδιά, εδώ BlueRSMC Gaming και σήμερα όπως θα έχετε καταλάβει έχει βγει ο Mega Knight, μια legendary με 7 ελίξεις. Ακόμα μαζί με αυτή την κάρτα βγήκε ένα 2v2 draft double elixir challenge που έχεις τη δυνατότητα να επιλέξει το Mega Knight στον τεκ σου αν καταφέρεις να κερδίσεις 9 φορές χωρίς να χάσεις πάνω από 2 παίρνεις ένα Legendary Chest ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Free Chest εδώ που θα τα περάσουμε λίγο στα γρήγορα επειδή είναι και Free Chest εντάξει τίποτα σημαντικά εμείς είμαστε εδώ για, τα, για το Magical και το Super Magical ας περάσουμε στο Crown Chest ναι ναι λίγα πραγματάκια εδώ Ας ανοίξουμε και αυτό το free chest εδώ το silver chest Και πάμε λοιπόν παιδιά Σε αυτό που περίμενα τόσο καιρό εδώ Περίπου και δύο εβδομάδες το κρατούσα αυτό το magical Για να δούμε τι τύχαμε Πάμε λοιπόν 1100 gold Mortar Ας ελπίσουμε πως θα είναι μια legendary Εντάξει η αλήθεια είναι πως έχω όλες τις legendary Μόνο το mega knight δεν έχω Οπότε μόνο αυτόν θα ήθελα Τώρα για να δούμε Bats Bowler. Α, δεν είναι Legendary, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Dark Goblin, 3 Skeleton Army. Ου, καλό, καλό. Το Skeleton Army είναι από τι καλύτερε κάρτε. Και πάμε τώρα να περάσουμε στο ένα και μοναδικό Super Magical. Έχω να ανοίξω Super Magical από πέρυσι, αν δεν κάνω λάθο. Super Magical, λοιπόν. 6200 gold. 9 Inferno Tower. 136 bat 388 minion horde Raid spell Rocket Παιδιά είναι legendary 16 free και η επόμενη είναι legendary Θέλω αυτή τη στιγμή να κλείσω τα μάτια μου να μην δω τι θα τύχει Αν είναι Omega Knight Δεν ξέρω τι θα γίνει Και είναι για να δούμε εδώ Στριφογυρνάει Λαμπερτζακ Πάλι Λαμπερτζακ Λαμπερτζακ είχα και στο προηγούμενο βίντεο δεν πειράζει, ναι, legendary, δεν πειράζει. Λάμπερτζακ είναι από τις καλύτερες κάρτες, είναι σαν το mini P.E.K.K.A. Πυροβολάει πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Wow, παιδιά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εντάξει. Ανοίξαμε και τα chest και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν παιδιά, ξέχασα να σας δείξω ότι στο shop μου έχει τύχει ένα Electro Wizard και έχουμε 56.000 μετά από τόσα λεφτά που κερδίσαμε από τα chest. Οπότε μπορούμε να τον πάρουμε. Όμω πιστεύω πω καλύτερη επιλογή θα ήταν να κρατήσουμε τα λεφτά. Μήπω έχουμε ένα Mega Knight. Καθώ ο Mega Knight βρίσκεται στην αρένα 10, στην αρένα που είμαστε. Επίση σκέφτηκα πω θα ήταν μια καλή ιδέα να παίξω λίγο το challenge. Καθώ έχω πολύ καιρό να παίξω ένα challenge στο κανάλι. Αυτή τη φορά θα παίξουμε το 2v2 draft challenge εδώ. Double Elixir τι είναι. Και υπάρχει περίπτωση να τύχουμε το Mega Knight, τον οποίο πήραμε. Ωραία, πήραμε το Mega Knight. Εντάξει, νικήσαμε τώρα, πήραμε το Mega Knight. Τέλος, νικήσαμε. Πάρουμε Marchers. Και... Ο Ice Wizard πιστεύω... Ναι. Α, δεν κοίταγα τι πήρε ο συμπέκτης. Αλλά εντάξει, καλά πράγματα πήρε. Για να δούμε πώς θα πάμε στην πρώτη μας μάχη, σε αυτό εδώ το challenge. Είναι Double Elixir. Οπότε, οι ακριβές κάρτες είναι εύκολο να τις πάρεις. Λοιπόν, εδώ πιστεύω πως ο Mega Knight θα ήτανε... είναι ότι πρέπει. Θα ρίξουμε ένα Rage στο Minion Horde και στο Wizard και για να δούμε τώρα τα Fire Spirits θα εξοντώσουν το... τα πάντα. Αυτός έχει Barrel. Εντάξει, ούτε χιτάκι δεν μα έκανε. Και ο Bowler θα εξοντώσει τα πάντα. Και τώρα θα ρίξουμε μια Witch. Τώρα που έριξε Fireball. Και μπορούμε να ρίξουμε και. Αυτό έριξε Golem. Οπότε θα ρίξουμε Archers. Θα ρίξουμε και ένα Nice Wizard. Το Dart Goblin ευτυχώ. Έχει. Δεν έχει χτυπήσει τον, ε, τη Witch. Πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο στο παιχνίδι και δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, αυτό ρίχνει Hog. Εγώ θα ρίξω ένα Rage στο Hog του. Έχει zap. Έχουμε το Mega Knight. Έχουμε τη Witch. Έχουμε τι Archers. Ο Megana... Τα Golemites είναι ακόμα στο tower. Ο, Ο Mega Knight ακόμα, χοροπηδά πέρα. Θέλουμε ένα Lightning για ό,τι μας ρίξει. Θα το ρίξουμε τώρα. Θα πετύχουμε. Ο Mega Knight είναι στο tower. Το Lightning θα εξοντώσει τον Ice Wizard και είμαστε πολύ καλά. Θα ρίξω ένα... ένα Bowler εκεί για να σταματήσουμε τον damage από τον... Ε, ε, ...miner και τώρα... θα πάρουμε το Tower, μπορούμε να ρίξουμε τη Witch μας εδώ. Για να μην φάμε αλαχιτάκια. Πιστεύω πως θα ήταν καλή επιλογή να πάμε για το 3 τώρα. Πάμε για το 3, θα ρίξω Golem Θα ρίξω Rage Θα ρίξω Archers Θα ρίξω... Θα ρίξει κι αυτός Golem Θα ρίξω το Mega Knight Και έχουμε Mega Knight Golem, δύο Golem Ένα Hog Rider Θα ρίξουμε και το Lightning Spell Και αυτό είναι το 3 Crown λοιπόν Πρώτη μας μάχη, δύο Golem, Mega Knight, Hog Rage, τι μπορείς να κάνεις ακριβώς Street Crown λοιπόν στην πρώτη μας μάχη στο Challenge. Και τώρα ας περάσουμε στις ανακοινώσει. Πού είναι και ο κύριος σκοπός αυτού του βίντεο. Αρχικά θέλω να πω ότι πριν το καλοκαίρι είχα περίπου 70 subscribers. Και τώρα που κάνω το συγκεκριμένο βίντεο έχω πάνω από 170. Για μένα το κανάλι έχει μεγαλώσει αρκετά. Έπειτα, αυτό είναι το τελευταίο μου βίντεο πριν αρχίσουν τα σχολεία. Παιδιά το ξέρω. Δεν γίνεται έτσι απλά να σταματήσω να κάνω βίντεο. Όμω δυστυχώ πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στο διάβασμα. Αυτό σημαίνει και το τέλο του καναλιού. Για πάντα. Αστείευομαι έτσι. Το κανάλι δεν κλείνει, απλώ θα κάνω μια παύση. Δηλαδή δεν θα ανεβάζω πολλά βίντεο. Ήδη θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο ρυθμός που ανεβαίνουν τα βίντεο ολοένα και μικραίνει. Και καταλαβαίνετε και γιατί. Και για να κλείσω το βίντεο και να κάνω μια τελευταία σύνοψη όλων αυτών των πραγμάτων τέλο πάντων. Δεν θα ανεβάζω βίντεο τώρα αυτό το διάστημα για τον απλό λόγο ότι τη Δευτέρα πάμε σχολείο. Η αλήθεια είναι πω θέλω να κάνω βίντεο, όμω δυστυχώ τα πράγματα είναι έτσι που δεν μπορώ. Να σα βάλω άλλη μια φορά το τέλειο intro του καναλιού. <μήλαιο> 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 Μέχρι την επόμενη φορά που θα ανεβάσω τελικά βίντεο, Billard's MC Gaming, γεια σας.